Εντάξει, όπως και να έχει, στενεύουν τα περιθώρια, είναι λίγοι. Δεν είναι ο Χάρης, είναι ο Δημήτρης, δεν είναι ο Κώστας, είναι η Ελένη. Δηλαδή είναι τρεις άνθρωποι, τέσσερις. Αν ο ένας κερδίσει την ασυλία, ο άλλος προστατευτεί, εκ των πραγμάτων, δύο θα πάνε στον τάκο. Και ο άλλος είναι και ο Ντάνος, που πια έχουν καταλάβει ότι ο Ντάνος είναι χρήσιμος. Ότι έχει ρεύμα στον κόσμο. Φέρνει νίκες, παιδιά. Και είναι και πολύ ευγενική, ρε Κώστα, γιατί δες, έμεινε μια κοπέλα μέσα και δεν την ψηφίζουν από ευγένεια. Ναι, καλά. Αλλά τον Τάνο, ενώ είναι αγωνιστικός, κάποια στιγμή τον είχαν στοχοποιήσει. Την Βρυδίκη δεν μπορούν ή δεν θέλουν να την ψηφίσουν, επειδή είναι η μόνη μπορούν, γυναίκα. Μπορούν, γιατί τον κανονισμό, να αναρωτιέμαι, δεν ξέρω. Μπορεί, ρε παιδί μου. Που λέμε για την Ευρυδίκη. Η γραμματεία ισότητας να λέει μια γυναίκα έμεινε. Ξέρεις τι θα πει τρεις μήνες να μείνεις χωρίς τη ρίδα στα αυτή. Μην ξεχνάς ότι φύγουν όλες οι... υπάρχει και αυτό. Αν φύγουν όλες οι γυναίκες, ποιος άντρας θα βλέπει Survivor, δηλαδή βλέπεις τώρα λίγο. Ναι, δηλαδή θες να μου πεις ότι βλέπουν οι άντρες Survivor για την Ευρυδίκη. Εντάξει, για την Ευρυδίκη, είναι και κοντά. Έχει ένα δίκιο το Ελενάκη, γιατί είμαι γυναίκα και συμφωνώ. Δηλαδή, αντίστοιχα, αν ήταν μόνο γυναίκες, μπορεί να μην είχε ενδιαφέρον. Εμείς πάλι διαφωνούμε. Όχι, εγώ ένα ποσοστό που βλέπω Survivor είναι και Σάρα. Συγγνώμη. Έλα ρε Κώστα Φραγκολιά. Συνειδητοποιημένε τηλεθεατή. Αυτό που σχολίασες πριν, ότι ενδεχομένως ο Ντάνος χάρισε την νίκη στο Χρανιώτη. Εύκολα, όταν μείναν οι δυο τους, ότι έχασε εύκολα. Εμένα μου έκανε εντύπωση που δεν στεναχωρήθηκε τόσο. Δηλαδή, σε αυτό που λες στο σκεπτικό, συνήθως ο Ντάνος όταν χάνει, εκνευρίζεται πάρα πολύ. Εδώ ήταν ψύχρεμος. Δηλαδή, ότι ναι, μεν έχασα, αλλά ένιωθε γιατί την ήξερε ότι άνεση. Ότι επειδή είναι με το Χρανιώτη ένα μαζί, ήξερε και σίγουρα είχαν μιλήσει. Δεν νομίζω να είχαν μιλήσει. Ότι όπως και να είχαμε προστατεύσει. Γιατί την ασυλία εκείνη την εκεί ώρα. Νομίζεις. Δεν μπορεί να την. Ηλιοθεραπεία, πλήνε βάλει ένα μαγιό. Δεν μπορεί να την ελέγξεις. Εγώ πιστεύω καθαρά. Ο Ντάνος, μείναν οι δυο τους και δεν μπορώ να βοηθήσω, ας πούμε. Εγώ, παιδιά, ξέρω από παρασκήνιο, από τον Άγιο Δομήνικο, ότι την προηγούμενη εβδομάδα που δεν υπήρχε διαδικασία αποχώρηση και είχαν πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο οι παίκτες εκεί. Κάνανε νύχια, ότι, μαλλιά, ποτέ. Ότι υπήρξε πρόθεση οικειοθελούς αποχώρηση από την Ευρυδίκη. Α, ναι. Αλλά μετά σταμάτησε να υπάρχει. Με παρέμβαση ψυχολόγου. Η Ευρυδίκη έμεινε μέσα. Θα μου πεις τώρα. Θα μπορούμε. Μπορείς, η αλήθεια είναι ότι είναι σε καταστολή σε σχέση με τις τσίδιδες και τα νεύρα. Γιατί έμεινε μία. Έχει πάρα πολύ. Επειδή η Ευρυδίκη έχει τρομερό πρόβλημα οργανικό με το θέμα των γυναικολογικών προβλημάτων και επειδή την έχουν παρακολουθήσει πολύ. Έχει αυτό που είπε και στην εκπομπή της Ελεονόρας, αν δεν κάνω λάθος, η Λάουρα έχει πάθει τυμπανισμό. Εντάξει, αυτό να σου πω κάτι δεν έχει σχέση πάντως. Δεν θα αναφέρουμε εμείς προσωπικά τα δεδομένα και προβλήματα. Τότε γιατί αλλά ο τυμπανισμός δεν σχετίζεται με τα γυναικολογικά ζητήματα. Όχι, ορμονικό όμως μπορεί να είναι. Η Λάουρα και εκεί να... το πήγε, ότι είχε πρόβλημα γυναικολογικό εκεί, και αυτό δημιούργησε. Κοίτα, σε μια παραλία που δεν υπάρχει γιατρός, έκανε το γυναικολόγο η Λάουρα μάλλον στην Ευρυδίκη και έβγαλε συμπεράσματα. Το θέμα είναι, παιδιά. Η δεύτερη λοιπόν, ανάγνωση είναι ότι ένας άνθρωπος όταν είναι υπό τέτοιες συνθήκες και έχει πρόβλημα υγείας, βάζει σε δεύτερη μοίρα, ας πούμε, την οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας του. Καλά, δεν είναι και πρόβλημα υγείας. Να σας πω ένα ανέκδοτο. Για μια γυναίκα, όταν σταματάει ο κύκλος της, κανονικά νομίζω είναι. Λοιπόν, δεν γράφει ένας. Ναι. Έχει τη φωτογραφία μιας που έχει πάει στον οδοντίατρο με το στόμα ανοιχτό και λέει: ανεβάζει άλλη στο Facebook φωτογραφία από την επίσκεψή της στον οδοντίατρο. Μην μας ξεχάσει και το γυναικολόγο. Στο γυναικολόγο. Σωστό. Τι. Λοιπόν, πάντως όλα... Κοιτάζω, έχει τυμπανισμό. Και εσύ Survivor. Λοιπόν, οι πληροφορίες θέλουν το κουκκινάκι. Και εγώ καμιά φορά το παθαίνω. Λες να έχω γυναικολογικά. Όλα δείχνουν ότι φεύγει ο Κοκκινάκης και αν λάβουμε υπόψη μας όλες αυτές τις ψηφοφορίες που λαμβάνουν μέρος και στο Facebook και βλέπεις αυτές τις... Μήπως επειδή βλέπουν το ρεύμα, δηλαδή δεν νομίζω ότι είναι... Δεν έχουν πέσει έξω ποτέ. Γιατί, βλέπεις... γιατί ο Κοκκινάκης δεν είναι τόσο συμπαθής όσο είναι ο Μπούρα. Βλέπεις διαφορές, δηλαδή εγώ έβλεπα χτες σε ψήφους 3-4.000 σε συγκεκριμένα site, βλέπεις το 77-78% ήταν Κοκκινάκης να φύγει και το 20% ήταν... Οπότε βλέπεις το ρεύμα και καταγράφεις την άποψη του κόσμου. Το έχει απαγορεύσει ο Σκάι. Αφού δεν ήταν υποψήφια, βρε. Δεν θέλω να φύγει ο Μπο. Λοιπόν, θα δούμε. Κυριακή κοντή γιορτή. Πάμε στον Ντάνο, λοιπόν. Τσιμπήσαμε μια αντίδραση που μας έκανε εντύπωση γιατί πολλές φορές ο Ντάνος, ο Γιώργος Αγγελόπουλος, έχει παραπονεθεί για το πώς τον έχουν κορυδέψει. Για τον Μάριο. Έχει λίγο γκρίνια παραπάνω. Μπρίαμο. Να σταματήσει την γκρίνια. Έτσι, που έχει πει καληνύχτα, που έχει υπονοήσει κάτι. Χθες, λοιπόν, το πιάσαμε. Οι ποδοσφαιριστές με τον διαιτητή. Που φταίει ο διαιτητής, όχι ο υπόπτης δεν είδε, όχι αυτό. Όχι ο Κοκκινικάρδο, όχι οι φίλαθλοι που μας πετάγανε μπουκάλια κτλ. Λοιπόν, θα δούμε λοιπόν τον Ντάνο που τον πιάνει η κάμερα να κοροϊδεύει τη Σάρα. Α. Τώρα το έκανε καλοπροαίρετα. Δεν τρέπετε, το έκανε πονηρά, το έκανε καλοπροαίρετα. Για δείτε το. Πάμε. Έλα ρε Κωστά, πάρ' το. Πάμε. Πάρ' το ρε Κωστάρα.
Πάμε κόκκι. Πάμε κόκκι. Πάμε κόκκι. Όλες οι βολές είναι εκεί. Τρία, κόκκι. Πάμε κόκκι. Σπέντε. Πάμε κόκκι. Πάμε κόκκι. Πάμε κόκκι. Σπέντε. Πάμε κόκκι. Πάμε κόκκι. Πάμε κόκκι. Πάμε κόκκι. Σπέντε. Πάμε κόκκι. Πάμε κόκκι. Πάμε μελιά. Ηρωνεύεται με χιούμορ βέβαια τι τη χρειά τη φωνή τη. Πάμε κοντά! Πάμε κοντά! Δείχνει μια πιο τσιριχτή φωνή, Σάρα, όταν θέλει να εμψυχώσει του συμπαίκτες. Γιατί δεν το κάνει και για την Ευρυδίκη αυτό το παίρνει. Νομίζω ότι αυτή η φωνή που ακούστηκε. Πάμε Κώστα. Πάμε Κώστα, αλλά το λέει λίγο. Πάμε Κώστα! Παιδιά, νομίζω ότι αυτή η φωνή που ακούστηκε δεν είναι τη Σάρα. Ποιανού ήταν. Είναι τη Ευρυδίκη. Η Ευρυδίκη είναι από πάνω, βραγόρι. Η Ευρυδίκη είναι σήμερα. Ναι, έχω ακούσει τα αυτιά. Όχι, ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι οι πληροφορίες εκεί από τον Άγιο Δομήνικο που 10 ηθαγενείς κάθονται κουκουλωμένοι με διάφορα πράσινα και παρακολουθούν τι κάνουν οι παίκτες στο Survivor και δίνουν μετά ρεπορτάζ. Όχι μόνο αυτό. Μας δεν παρακαλώ. Μάθαμε. Να το δούμε, ναι, αλλά εκτός κι αν η Ευρυδίκη είναι εγκαστρίμηθη, μάθαμε και αυτό σήμερα. Πάμε Κώστα! Εγώ λέω στον Κώστα Γρηγοράκη, πάμε Κώστα. Πάμε Κώστα. Πάμε. Έλα ρε Κώστα, πάρ' το. Πάμε. Πάμε ρε Κωστάρα! Πάμε κόκκι. Πάμε κόκκι. Πάμε κόκκι. Όλες οι βολές είναι εκεί. Δύο, τρία, Κώστας! Πάμε Κώστα! Σπέντε. Πάμε κόκκι. Πάμε. Πάμε κοντά! Πάμε κοντά! Σπέντε. Πάμε κοντά! Πάμε κοντά! Σπέντε. Πάμε μελιά. Είναι τίποτα. Μην έχει καταπιεί ήλιο. Όχι. Για τσιρίζει και τσιρίζει λεπτά. Την κοροϊδεύει με χιούμορ βασικά, όχι με κακία. Ή με κακή πρόθεση. Α, με χιουμοράκι που πολλές φορές και εμείς το κάνουμε. Δεν ποτέ με καλή πρόθεση. Έλα, βρε, γιατί εμείς πάνω μεταξύ μας. Μπροστά στον άνθρωπο. Ναι. Συγγνώμη, εσύ μπροστά όταν, του. Εσύ όταν καμιά φορά φωνάζεις και νομίζω ότι τραγουδάς, δεν σου κάνουμε πλάκα. Δεν το κάνει το τα φεύγω πίσω από την πλάτη μου. Όταν φεύγεις το κάνουμε. Παιδιά, εγώ θέλω να σου πω ότι... Είναι η στιγμή να μάθεις ότι και όταν φεύγεις, να το γελάω. Καμιά φορά δεν είσαι στο καιρό και τραγουδάς. Αλλά στην Ευρυδίκη δεν τον είδα καμιά φορά τον Τάνο να πουλήσει λίγο ηρωνίτσα. Όχι μόνο αυτό. Όταν ο Μάριος Πρίαμος του είπε καληνύχτα, του λέει με ηρωνεύεσαι, με κοροϊδεύεις. Κάτσε τον μπλακό στο ξύλο. Αλλά τώρα το πάμε κότα, το λέει πλάτη. Πάμε Κώστα. Κώστα. Κώτα, έτσι κότα. Επειδή φώναξε αυτή, πάμε Κώστα. Πώς λέει το μωρό κότα, γιατί δεν μπορεί να πει Κώστα. Μα τώρα εδώ που τα λέμε με αυτές τις σειρίδες, ειλικρινά να μαζευτούν λίγο. Άσε βρε, και τι θα έχεις να σχολιάσεις. Γιατί δεν βάζουν 10 ηθαγενείς από τον Άγιο Δομήνικο να πηγαίνουν να τους λένε μην τυρίζετε. Όχι και να αρχίσουν. Ρομπέισον. Να το κάνουν και θεματικό. Λοιπόν.